Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing του Zenfone 2 από την Asus. Έρχεται απευθείας από το Gearbest. Η τιμή του αυτή τη στιγμή που γίνεται το βίντεο είναι γύρω στα 140 ευρώ. Στην ελληνική αγορά είναι στα 270 ευρώ. Σας ξαναείπα και στο προηγούμενο unboxing ότι υπάρχει ένα θέμα με τις εγγυήσεις. Και εγώ, όπως και εσείς, ενδιαφέρομαι να παίρνω συσκευές και όχι μόνο που έχουν εγγύηση. Το πρόβλημα όμως έγκυται στο ότι πολλές φορές και το έχουμε δει τώρα τελευταία στα κινητά, ότι η τιμή με την εγγύηση μέσα είναι διπλάσια από την τιμή του τηλεφώνου. Κλασικό παράδειγμα το Note 4, 130 με 140 ευρώ στην κινέζικη αγορά, 240 ευρώ στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο 140 ευρώ στην κινέζικη αγορά, 270 ευρώ στην ελληνική αγορά. Ναι, μεν είναι πολύ χρήσιμη η εγγύηση και μαζί με αυτό συμφωνώ και εγώ και προσπαθώ, σας ξαναλέω, να παίρνω συσκευές με εγγύηση, αλλά στο συγκεκριμένο με τα ίδια λεφτά παίρνεις δύο συσκευές. Εκεί κάπου έρχεται ένα μικρό δίλημα. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι εγώ φέρνω ούτως ή άλλως από την Κίνα διάφορα προϊόντα για να τα δούμε μαζί και λόγω οικονομικών τιμών και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο βγαίνει σε 5 χρώματα, σε κόκκινο, λευκό, μαύρο, μπλε και ασημί. Το κόκκινο, το ασημί και το μαύρο είναι glossy. Το μπλε και το λευκό έχουν diamond cut από πίσω επιφάνεια, η οποία είναι υπερεντυπωσιακή. Εγώ πήρα το μπλε, αν και τώρα που το σκέφτομαι θα έπρεπε να πάρω το λευκό. Αλλά εντάξει, από πίσω βλέπετε έχω βάλει φελό, δοκιμάζω καινούργια back για να δω τι είναι όμορφο ή όχι για unboxing. Το συγκεκριμένο είναι λίγο σκοτεινό με ένα, αλλά είναι αρκετά ωραίο, μάλλον θα το κρατήσω για εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, τι έχει αυτό, πριν ανοίξω το κουτί και να το δούμε μαζί. Έχει επεξεργαστεί Z3580 στα 2,3 GHz τετραπύρινο από την Intel, GPU PowerVR G6430, η οθόνη του είναι capacitive 5.5 άρα, 1920x1080 Full High Definition, έχει εντυπωσιακή οθόνη, σας ξαναλέω, είναι ένα κόσμημα και εσωτερικά και εξωτερικά το τηλέφωνο, παίρνει 2 micro SIM, επίσης έχει καρτούλα SD, ο εσωτερικός του χώρος 32 GB και η RAM του 4 GB. Η πίσω κάμερα 13 MP, η μπροστά κάμερα 5 MP. Πίσω και μπροστά κάμερα θα σας δείξω δείγματα στο τέλος του βίντεο. Η μπαταρία του είναι το μόνο αγκάθι στο συγκεκριμένο σύστημα, η οποία μάλλον βγαίνει γύρω στα 3000 mAh, είναι αρκετά μικρή και είναι ίσως το μόνο αρνητικό που θα μπορούσα να προσέξω και εγώ και από ό,τι διάβασα σχόλια και κριτικές όλων όσων το έχουν αγοράσει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και τρέχει Android 5. Είναι αρκετά καλό το σύστημά του, μπορεί να είναι λίγο παλιό το Android 5, αλλά υπάρχει η προοπτική και υπάρχουν τα mods και οι ROMs και μπορείτε να το αλλάξετε. Υπάρχει συγκεκριμένα ROM και από τη Cyanogen. Υποστήριξη υπάρχει, οπότε μπορείτε να το πειράξετε. Εγώ αν δω ότι δεν με ικανοποιεί, μάλλον θα αλλάξω ROM. Αλλά προς το παρόν αυτό εδώ είναι το τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι είχα προσπαθήσει να κάνω ένα διαφορετικού τύπου unboxing, αλλά επειδή για κάποιο λόγο, επειδή κράσαρε η κάμερα, δυστυχώς το γυρίζω κλασικά με τον παράδοτο τρόπο μιας κάμερας. Αυτή εδώ είναι η συσκευή. Πανέμορφο τηλέφωνο. Τώρα εδώ βλέπετε τις ζελατίνες, αλλά θα το δούμε πιο αναλυτικά. Και μέσα έχουμε δύο manual. Στα κινέζικα είναι όλα. Δεν έχει ίχνος αγγλικού. Και έχουμε το καλώδιο του, το οποίο είναι micro σε USB κανονικό για φόρτιση και έχουμε και το φορτιστή του, να σας το βγάλω, να σας το δείξω. Αυτός είχε ζελατίνη, αλλά την έσκησα στο προηγούμενο unboxing που πήγα να κάνω, οπότε τον έβαλα έτσι μέσα. Είναι της Asus, βλέπετε, είναι τεράστιος πλακα-πλακα, σαν ντούβλο, διάρρης 2 αμπέρ. Πάμε να δούμε το κινητό. Το κινητό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Να βγάλουμε τα αυτοκόλλητα. Γενικά μου άρεσε η συσκευασία αυτή έτσι όπως ήρθε. Αυτό εδώ είναι το κινητό. Μπροστά βλέπουμε την κάμερά του στα 5 MP. Βλέπουμε τα ηχεία του με σιδερένια μέσα σίτα. Κάτω μια μεταλλική επιφάνεια. Είναι πανέμορφη σαγρέ. Και τα buttons του. Πίσω βλέπετε γιατί είναι εντυπωσιακό. Είναι ανάγλυφο. Είναι πανέμορφο. Μπορεί να κυκλοφορήσει και χωρίς θήκη το συγκεκριμένο. Επίσης εδώ βλέπουμε τώρα αν ξεχωρίζει Powered by Intel Inside, Asus το logo, έχουμε την κάμερα 13 MP, διπλό flash και αυτό εδώ το πράγμα το οποίο είναι το volume up και volume down, όσο και να φαίνεται περίεργο, ναι, είναι το volume up και volume down, διάλεξα να το βάλουν πίσω. Η συσκευή δεν έχει ορατά πλήκτρα στα πλάγια. Είναι περίεργο, αλλά θα δείτε ότι βολεύει να είναι πίσω και πάνω, όσο παράξενο και να φαίνεται, εκτός από την θύρα, την jack για τα ακουστικά,
Έχουμε και το power button, το οποίο το πατάω για να ανοίξει πιο στη συσκευή. Και υπάρχει και μια υποδοχή εδώ πάνω. Υποθέτω ότι είναι το cancelling microphone και από κάτω υπάρχει η micro USB για τη φόρτιση και το μικρόφωνο του. Να σας δείξω ακόμη κάτι το οποίο έχω καιρό να δω σε κινητό τηλέφωνο. Το back του κινητού ανοίγει για να μπει η κάρτα, βασικά οι κάρτες SIM και η SD. Είναι λίγο ιδιαίτερα δύσκολο να ανοίξει, αλλά ανοίγει σε δύο κομμάτια και βλέπουμε εδώ πέρα τις υποδοχές για τις δύο κάρτες SIM, την υποδοχή για την κάρτα SD και αυτό ήταν, η μπαταρία δεν βγαίνει, είναι ακριβώς κάτω από αυτό εδώ το κομμάτι, πρέπει να ξεβιδωθεί όλη η πλακέτα για να βγει η μπαταρία, τη βλέπετε, αλλά είναι κάτι το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να δω, ένα κινητό του οποίου η πλάτη να ανοίγει. Και ας προχωρήσουμε στο τηλέφωνο μέσα να δούμε πώς είναι. Το κινητό είναι αρκετά γρήγορο, θα το δείτε κι εσείς. Τρέχει μέσα Zen UI, Zen Interface. Αρκετά γρήγορο, αρκετά όμορφο. Χωράει παραμετροποίηση. Σας ξαναλέω ότι αν δεν είστε ικανοποιημένοι μπορείτε να περάσετε κάποια δικιά σας ROM μέσα. Κυκλοφορούν αρκετές και μάλιστα και σε Android 7,1 από ό,τι έβλεπα. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο πρόβλημα. Γενικά είναι ένα τηλέφωνο κόσμο και θα σας δείξω κανένα δύο χαρακτηριστικά τα οποία μου άρεσαν. Αυτή λοιπόν είναι η οθόνη του, να σας το δείξω και από κοντά. Είναι πανέμορφο, έχει NFC μέσα, έχει αρκετές εφαρμογές και αρκετές λειτουργίες. Έχει καλό pixel density. Επίσης, να σας δείξω τώρα πατώντας τα πίσω button, το volume up και το volume down. Σας είπα δεν έχει πλάι, στο πλάι buttons για να το δούμε. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας το δείξω γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο μου είχε λείψει. Όσοι έχετε Windows Phone ξέρετε γιατί μιλάω, να σας δείξω και τους υπόλοιπους. Double tap και ανοίγει η οθόνη. Πόσο μου είχε λείψει αυτό το πράγμα. Με double tap ξανακλίνει η οθόνη. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ήταν από τα χαρακτηριστικά που από τότε που πέρασα σε Android από Windows Phone μου είχε λείψει περισσότερο από όλα. Αρκετά γρήγορη αντίδραση. Πανέμορφο. Έχει όμορφη η οθόνη. Να δούμε λίγο και τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά. Ο χώρος του, ξαναλέω, είναι στα 32 GB. Αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμα 23,82 GB. Η μπαταρία του είναι στα 3000 mAh. Σας ξαναλέω ότι είναι το μόνο αγκάθι του. Είναι αρκετά γρήγορο, αρκετά όμορφο. Μπορώ να πω ότι το interface του είναι αρκετά ελαφρύ. Δεν είναι το σοβαρή και είναι αρκετά γρήγορη η απόκρισή του. Μπορώ να πω ότι εντάξει, είναι ένα κόσμο. Και πάμε να δούμε και μερικά βιντεάκια gaming, να δούμε κατά πόσο είναι καλή η οθόνη του. Μισό λεπτάκι. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει. Φτάνει. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν 720p. Ένα ενδιαφέρον. Αρκετά δυνατά ηχεία και με το παραπάνω θα έλεγα. Και πάμε να δούμε και κάποιο άλλο 1080p. Αυτά είναι τα παλιά βίντεο που είχα κάνει gaming όταν ξεκινούσα το κανάλι. Η ανάλυση αυτού νου είναι, για να δούμε στο πόσο το γράφω τότε. Αυτό είναι 720p. Όμορφη εικόνα, κρυστάλλινη, καθαρό pixel density. Τα ηχεία του, ξαναπαναλαμβάνω, είναι καθαρή εικόνα, αρκετά υψηλό pixel density, αρκετά όμορφη στα 1080. Μπορώ να πω ότι και με το παραπάνω είμαι ικανοποιημένος στο συγκεκριμένο, ειδικά τώρα που διαπίστωσα και πώς έχει σχεδιαστεί το τηλέφωνο και πώς λειτουργεί, δηλαδή έξυπνο, έξυπνο και εύκολα προσβάσιμο, δηλαδή πάνω κάτω φτάνει εύκολα το δάχτυλο για να αυξομοιώσει το volume. Όμορφη, ξαναεπαναλαμβάνω, οθόνη. Οι κάμερές του θα σας δείξω βίντεο και εικόνες στο τέλος για να βάλω κλείνοντας το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή είναι η συσκευή. Επαναλαμβάνω, περίμενα ότι δεν θα είχε micro
SD, αλλά έχει, και νομίζω ότι στα λεφτά του είναι πολύ καλή η αξία του. Δηλαδή το value του βγαίνει και με το παραπάνω, 140 ευρώ, έχει NFC, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Η τιμή του, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα είναι 270 ευρώ, 140 ευρώ από Κίνα. Check Tech Now, Κώστας, συγγνώμη για την αλλαγή κάμερα στο τέλος και για το κλείσιμο, αλλά οι κάμερες τα έπαιξαν λίγο, οπότε αναγκαστικά θα σας το γυρίσω έτσι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά! Αυτή είναι η μπροστινή κάμερα, ελπίζω να φαίνεται αρκετά καλά. Έχει ήλιο έξω με απόλυτη φωτεινότητα. Το μικρόφωνο δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται ή όχι καλά. Εν τω μεταξύ ο ήλιος χτυπάει ακριβώς πίσω από την κάμερα. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι το zoom κυρίως, ειδικά σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Αν φέρεις την κάμερα, ζουμάρει και είναι η πιο γαμάτη συσκευή που έχω δει, κυρίως σε πολύ κοντινή απόσταση και με πολύ καλή λεπτομέρεια. Αν δεν έχεις καλή φωτεινότητα είναι εντάξει normal, αλλά σε καλή φωτεινότητα νομίζω ότι είναι αρκετά καλή.